Χάρη του Κυρίου μας, συνεχίζουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 1082. Σελίδα 1082, Άλφα Ιωάννου, Γάμα κεφάλαιο. Και νομίζω ότι σήμερα διαβάζουμε το 16, έτσι δεν είναι? Επαναλαμβάνω, Άλφα Ιωάννου επιστολή, 1082 σελίδα, Γάμα κεφάλαιο, διαβάζουμε το 16 εδάφιο. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Υπάρχει η δυνατότητα βάσει του εδαφίου αυτού να γνωρίσει κάποιος τι είναι η αγάπη. Μεγάλοι ποιητές, στιχουργοί, συνθέτες, φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν κατά καιρούς, έχουν γίνει και τίτλοι τραγουδιών, τι είναι αυτό που το λέμε αγάπη. Είναι ένα ερώτημα όμως το οποίο είχε απαντηθεί πριν από 2000 χρόνια τουλάχιστον. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Από αυτό καταλαβαίνουμε, γνωρίζουμε όχι διανοητικά, γνωρίζουμε εμπειρικά τι είναι αυτό που του λέμε αγάπη και τι είναι η αγάπη. Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη. Ότι εκείνος ποιος, ο Χριστός, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Όχι επειδή το αξίζαμε, ούτε την έβαλε όταν είχαμε βάλει μυαλό ή όταν είχαμε ήδη μετανοήσει. Την ψυχή του την έβαλε και ενώ δεν το αξίζαμε και ενώ δεν είχαμε μετανοήσει και ενώ δεν είχε εξασφαλίσει εκείνος εκ των προτέρων ότι αν θα έκανε τη θυσία εμείς θα μετανοούσαμε. Διότι θα μπορούσε να μας πει ότι κοιτάξτε, αν είναι να έρθω θα έρθω, αλλά εσείς θα μου υποσχεθείτε, θα μου υπογράψετε ένα χαρτί ότι θα μετανοήσετε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε ο Κύριος. Ήρθε και θυσιάστηκε από αγάπη απροϋπόθετα. Μας αγάπησε απροϋπόθετα. Θυσιάστηκε για εμάς απροϋπόθετα. Γνωρίζοντας ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους που θα γεννηθούν, αυτή η θυσία θα πάει στράφη, ότι δεν θα συγκινήσει κάποιους, πολλούς, αρκετούς. Κάποιος όμως θα τους συγκινήσει. Κάποιος όμως δεν θα τους συγκινήσει. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος και έβαλε την ψυχή του για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως του ποιοι και πόσοι θα τον ακολουθήσουν. Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι υπήρξε κάποιο πρόσωπο που θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσει είτε τη συνένεσή τους είτε τη μετάνοιά τους για να έχει νόημα η θυσία του. Θυσιάστηκε ρισκάροντας τα πάντα να μην τον ακολουθήσουν παρά ελάχιστοι. Γιατί δεν το έκανε με έναν τρόπο συμψηφιστικό? Αν είναι να με ακολουθήσει το 30-40%, ας το κάνω. Αν είναι να με ακολουθήσει ένα 5-10%, τι νόημα έχει? Ο Κύριος λοιπόν απέδειξε την αγάπη του και την αποδεικνύει με το να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ ημών. Και τώρα σε ρωτώ, και εσένα και εμένα, ποια παραλία, ποια κάλπη εκλογική, ποιο κόμμα, ποιο πρόσωπο, ποια επίγεια πατρίδα, ποιο πρόσωπο, θηλυκό ή αρσενικό, ποιο χόμπι είναι δυνατόν να βάλει σε δεύτερη μοίρα την κοινωνία μας με τον Χριστό, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού? Ποιος? Ποια, τι είναι δυνατόν να μας ελκύσει πιο πολύ, ώστε εκείνη την ώρα που κάπου, κοραή 6 και σε κάθε οίκο του Θεού,
θα προσφέρει ο Κύριος το σώμα και το αίμα του Χριστού ως απόδειξη της παντοτινής και αιώνιας αγάπης του, εμείς να είμαστε κάπου αλλού. Αυτός, εκείνος, υπέρ ημών, για λογαριασμό μας δηλαδή, την ψυχήν αυτού έβαλε. Αυτό είναι. Χωρίς να μας χρωστάει, χωρίς να τον υποχρεώνει καμία φιλοσοφική ή κοινωνική αναγκαιότητα, την ψυχή αυτού υπέρ ημών έβαλε. Και όλα για αυτά γιατί? Για να μπορούμε όλοι εμείς και κάθε άνθρωπος που θα εκτιμήσει αυτή τη θυσία, κάθε Κυριακή να τον κοινωνάει, να τον τρώει και να τον πίνει. Δηλαδή πρόκειται για κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Για μια κοινωνία την οποία την έχουμε με τρόπο αισθητό. Τον τρώμε και τον πίνουμε. Κοινωνάει όλη η ύπαρξή μας με τον Χριστό, τρώγοντάς τον και πίνοντάς τον. Μεγάλη υπόθεση. Όποιος λοιπόν συγκινείται από αυτή την θυσία, όλα τα άλλα τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Όποιος δεν συγκινείται από αυτή τη θυσία, σου λέει δεν πειράζει, θα κοινωνήσω μετά από ένα μήνα ή μετά από δύο. Γιατί? Διότι δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτή τη θυσία. Στην ουσία, επειδή δεν έχει βαθιά μετανοήσει, γι' αυτό το λόγο και δεν έχει συντριφτεί από αυτή τη θυσία. Όσοι συντρίβονται από αυτή τη θυσία, αυτοί και είναι εκεί όπου το σώμα και το αίμα του Χριστού μοιράζεται. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν συντριφτεί βρίσκονται κάπου αλλού με χίλιες δυο νομικίστικες δικαιολογίες. Δεν θα μου το λογαριάσει. Μα δεν είναι θέμα αν θα στο λογαριάσει. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν του λογαριάζεις τη θυσία και εγώ. Εκείνη το μέγα ζητούμενο. Ότι κάποιος με αγάπησε και εγώ τον προσεγγίζω τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Εκείνος έβαλε την ψυχή του για εμένα γιατί με αγάπησε πριν εγώ τον δεχτώ, πριν μετανοήσω, και εγώ είναι σαν να του λέω σε ευχαριστώ που με αγάπησες, αλλά έχει παραλία το πρωί ή έχει εκλογές ή έχω μία υποχρέωση ή πρέπει να κάνω μία επίσκεψη ή δεν έχω όρεξη τώρα να ξυπνήσω το πρωί, θα πάω το απόγευμα ή το βράδυ. Τα πράγματα του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι ένα πρέπει. Είναι ένας θεϊκός έρωτας. Όποιος τον έχει, ζει σαν ονειρευόμενος. Όποιος δεν τον έχει, δεν το αισθάνεται, δεν το κατανοεί, και αν ευκαιρίσει, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο σοβαρότερο να κάνει, είναι. Ιδάλλως δεν είναι. Το εδάφιο αυτό είναι μία πρόσκληση σε όλους μας ενός προσώπου που μας αγάπησε όλους απροϋπόθετα και έβαλε την ψυχή του για όλους εμάς ανεξαρτήτως του αν θα μετανοούσαμε ή δεν θα μετανοούσαμε. Και αυτό το πρόσωπο μας λέει μπορείς να εννοήσεις, να καταλάβεις ότι εγώ σε προσκαλώ για να γεύεσαι την αγάπη μου και να έχεις χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Μπορείς να καταλάβεις ότι εγώ που έβαλα την ψυχή μου για σένα είμαι η πηγή της ζωής και της ευφροσύνης. Εάν μου δώσεις την ευκαιρία να στο αποδείξω αυτό δια της κοινωνίας μας εν Αγίω Πνεύματι, τότε η ζωή σου θα αλλάξει, γιατί από πολλά πράγματα θα απελευθερωθείς και δια της εμπειρίας θα αποκτήσεις νέα κατανόηση
που θα σε οδηγεί να λαμβάνεις εν Αγίω Πνεύματι αποφάσεις για να γλιτώνεις τις παγίδες, για να ελευθερώνεσαι από τα δεσμά και να βλέπεις τον Θεό να σου ανοίγει δρόμους στη ζωή σου. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Και γιατί πρέπει να τη γνωρίσουμε αυτήν την αγάπη? Για να τα αποδίδουμε, για να έχουμε σχέση. Γιατί εκείνος με αγαπάει. Αν εγώ δεν τον αγαπώ, εκείνος δεν πάει να με αγαπάει, αλλά δεν έχω σχέση. Είναι μία αναταπόδοτη αγάπη. Είναι σαν να λέμε, μία γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ τον άντρα της, αλλά ο άντρας της δεν συγκινείται. Εκείνη επιμένει να τον αγαπάει και εκείνος επιμένει να μη συγκινείται. Η αγάπη της δεν αμφισβητείται. Αλλά το γεγονός ότι εκείνος δεν ανταποκρίνει σε αυτή την αγάπη αποδεικνύει ότι ενώ υπάρχει αγάπη από το ένα μέρος, δεν υπάρχει σχέση. Διότι για να υπάρξει σχέση, πρέπει ο ένας να ανταποκρίνεται στην αγάπη του άλλου αγαπώντας. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να έχει σχέση με τον Θεό που τον αγαπάει, εάν δεν κινείται και αυτός προς την κατεύθυνση της αγάπης. Και η αγάπη έχει θυσία. Δηλαδή, εκείνος έβαλε την ψυχή του για εμάς, θυσιάστηκε. Και εμείς τώρα τι καλούμαστε να βάλουμε? Την ψυχή μας για εκείνον? Όχι, καλούμαστε όμως να θυσιάσουμε πράγματα, προτεραιότητες, αποδεικνύοντας εις αυτόν πόσο τον θέλουμε. Παρά το γεγονός ότι η αγάπη μας προς αυτόν δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δικιά του, και ούτε απαιτεί εκείνος από εμάς κάτι τέτοιο, εκείνο όμως το οποίο βεβαίως περιμένει από εκείνον είναι να κάνουμε κινήσεις προς αυτόν θυσιαστικές, που να δεικνύουν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, ότι θέλουμε να τον αγαπάμε, έστω κι αν η αγάπη μας είναι περιορισμένη, γιατί και εμείς σαν άνθρωποι είμαστε περιορισμένοι. Βλέποντας λοιπόν ο Θεός ότι θυσιάζουμε πράγματα για εκείνον και ότι τον βάζουμε εκείνον ως πρώτη προτεραιότητα, τότε εκείνος θεωρεί ότι όντως έχουμε σχέση μαζί του, και εκεί πλέον αποδεικνύεται και σε εμάς ότι σχετιζόμαστε μαζί του, γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά να τον νιώθουμε, να τον αισθανόμαστε, και κυρίως αρχίζουμε σιγά σιγά να συνεννοούμαστε μαζί του, να μας μιλάει. Και όλα αυτά γιατί? Διότι και εμείς ανταποκριθήκαμε κατά το μέτρο του δυνατού, με τρόπο θυσιαστικό, στη δική του θυσιαστική αγάπη. Και είπαμε όχι. Αυτό που είναι να κάνω τώρα θα το κάνω μετά. Ή αν δεν χρειάζεται να το κάνω και καθόλου, δεν θα το κάνω και καθόλου. Αν είναι αμαρτία, δεν θα το κάνω καθόλου. Αν με απομακρύνει από τον Θεό, δεν θα το κάνω καθόλου. Εάν όμως δεν είναι αμαρτία, θα το κάνω. Αλλά θα το κάνω μετά. Θα το κάνω σε δεύτερο στάδιο, σε τρίτο. Σε πρώτο επίπεδο θα πάω στο Χριστό. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Είναι θέμα αγάπης. Δεν είναι θέμα μην πέσει κανένας κεραυνός στο κεφάλι μας. Όχι. Δεν είναι θέμα ότι επικρέμαται μία δαμόκλειο σπάθη η οποία θα πέσει επί τα κεφαλάς μας εάν δεν ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο μας λέει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι καθαρά θέμα σχέσης. Είναι καθαρά θέμα αγάπης. Μας αγαπάει και μας το δείχνει. Και εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη. Εάν ναι, τότε αμέσως η ζωή μας αλλάζει επίπεδο, αναβαθμίζεται. Βλέπουμε τη χάρη του πάνω μας και μέσα μας και στο σπίτι μας. Δεν μας υποχρεώνει, μας προσκαλεί. Η ίδια η αγάπη του, η θυσιαστική, την οποία μας την προσέφερα προϋπόθετα, είναι που μας προσκαλεί. Όποιος ανταποκριθεί πλησιάζει και γεύεται. Και όταν γεύεται, τότε καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλο πράγμα η σχέση με τον Θεό. Όταν υπάρχει αυτή η σχέση, τότε οι άλλες προτεραιότητες γίνονται δευτερεύουσες και τριτεύουσες από μόνες τους. Όχι γιατί δεν έχουν καμία αξία, αλλά γιατί βεβαίως η αξία τους δεν είναι δυνατόν να μπει στην ίδια σιγαριά με την αξία του Χριστού. Έρχεται καλοκαίρι. Δεν θα πάμε διακοπές? Βεβαίως. Δεν πάμε να μην πάμε. Θα πάμε όμως, όπου πάμε θα έχει εκκλησία για να κοινωνάμε. Να ακούμε το Λόγο του Θεού. Παίρνουμε διακοπές από τη δουλειά μας. Δεν παίρνουμε διακοπές από τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν μας ταλαιπωρεί για να πάρουμε διακοπές. Μας ταλαιπωρεί ο Χριστός. Τι να πούμε. Όπου πάμε λοιπόν, αδέρφια, να πάμε εν Κυρίω και να κοινωνάμε κάθε Κυριακή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είτε λείψουμε 2 εβδομάδες, είτε λείψουμε 1 μήνα, 2 μήνες, όπου πάμε
στην Εκκλησία του Χριστού, να τρεφόμαστε με το Λόγο και να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί αυτός μας αγάπησε και μας αγαπάει και θέλει αυτή του την αγάπη να μας την εκφράζει δια του Λόγου του, δια του Πνεύματος του Αγίου και κυρίως δια της Θείας Κοινωνίας κάθε Κυριακή. Δεν είναι θέμα ότι αν δεν το κάνω θα πάψω να με αγαπάει, είναι ότι αν δεν το κάνω θα πάψω να γεύομαι ότι με αγαπάει και βέβαια θα αποδεικνύεται ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του, παρ' την παραμικρή, μια επιφανειακή εκκλησιαστική σχέση που και που στη χάση και στη φέξη, γιατί πολύ απλά δεν αφέθηκα να γευτώ την αγάπη του, γιατί δεν προσελκύθηκα από αυτήν ενώ μου την προσέφερε και μάλιστα απροϋπόθετα. Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Και τώρα αφού αυτός έβαλε την ψυχή του για εμάς και εμείς χρεωστούμε κάτι να κάνουμε? Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Τώρα λοιπόν, αφού εμείς αγαπηθήκαμε με έναν τέτοιο τρόπο, καλούμαστε και εμείς όσο το δυνατόν κατά έναν ανάλογο και παρόμοιο τρόπο να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Δηλαδή να βάζουμε πλάτη, να προσφέρουμε τον εαυτό μας, να θυσιάζουμε από την ξεκούρασή μας ή από τη βολή μας χάριν των αδελφών. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Εκείνος μας αγάπησε με συγκεκριμένο τρόπο και εμείς χρωστάμε τώρα πια. Α, εδώ μπαίνουμε σε μια καλώς εννοούμενη υποχρέωση. Σε αγάπησε ο ποιητής του σύμπαντος. Και κάθε μέρα δια Πνεύματος Αγίου, εάν το επιθυμείς, μπορεί αυτό να σου το αποδεικνύει με αποκορύφωμα την Κυριακή ημέρα, όπου θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν λοιπόν κάποιος λαμβάνει ή έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να λαμβάνει καθημερινές διαβεβαιώσεις αγάπης, έμπρακτες, με αποκορύφωμα την Κυριακή ημέρα το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε μπαίνει και αυτό σε μια υποχρέωση. Δηλαδή υποχρεούται πια, υποχρεούται λόγω αγάπης, λόγω της εμπειρίας του, λόγω αυτού που γεύθηκε, αυτό το πράγμα να το μεταφέρει και στους άλλους με έναν ανάλογο τρόπο. Θα θυσιάσω λίγο από την ξεκούρασή μου, από το χρόνο μου. Θα προσπαθήσω να σταθώ δίπλα στον αδελφό μου την ώρα που δοκιμάζεται, που στεναχωριέται, που πονάει, που θλίβεται. Γιατί? Όχι γιατί εγώ είμαι καλός ή γιατί εγώ τον μπορώ, αλλά γιατί εγώ είμαι αγαπούμενο πρόσωπο χωρίς να ταξίζω. Με αγάπησε το πολυτιμότερο, το ωραιότερο πρόσωπο του κόσμου αυτού, όχι μόνο του σύμπαντος, ο Χριστός. Ο ωραίος σκάλι, λέει στο βιβλίο των Ψαλμών, «Σύ, ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων». Στις Εβδομήκοντα λέει, «Σύ, ο ωραίος σκάλι, ο ωραίος το κάλος, υπέροχος, μοναδικός, αυτό το πρόσωπο, ο παντοδύναμος Κύριος των δυνάμεων, το ωραιότερο πρόσωπο που έχει περάσει ποτέ, που έχει δημιουργηθεί σαν ύπαρξη, αυτό το πρόσωπο σε αγαπάει προσωπικά, τόσο πολύ ώστε να σταυρωθεί για σένα πριν εσύ μετανοήσεις». Πριν εσύ εξητήσεις, απροϋπόθετα. Και πάμε και στο 17 εδάφιο. Όστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού απ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Όστις όμως έχει τον βίον του κόσμου, δηλαδή όποιος έχει μια οικονομική άνεση, μια οικονομική δυνατότητα, γιατί εδώ τώρα πάμε στο πρακτικό κομμάτι του να αγαπούμε τους αδερφούς μας. Και όταν λέμε αδερφούς, δεν εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία και προσποιούνται τους αδερφούς προκειμένου να ζητάνε λεφτά από τον ένα και από τον άλλον. Προσοχή. Προσοχή, γιατί υπάρχει πιθανότης
Και συμβαίνει αυτό κατά καιρούς, όχι μόνο στην εκκλησία εδώ του Φαλήρου, και γενικά να μπαίνουν στην εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγαθή συνείδηση των αδελφών, αντρών και γυναικών, και με τρόπο ή άμεσο ή έμεσο να τους χρησιμοποιούν προκειμένου να τους βοηθούν οικονομικά. Και αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ να το προσέξετε πάρα πολύ. Όταν έρχονται αδελφοί ή ονομαζόμενοι αδελφοί και ζητάνε λεφτά από εσάς, θα τους παραπέμπετε στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εάν πρόκειται κάποιον να βοηθήσουμε ή να βοηθήσεις προσωπικά, αυτό θα πρέπει να γίνει εν το κρυπτό. Και υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει και το κυβωτιάκι εκεί πέρα που κάποιος μπορεί να συνεισφέρει, ότι αυτά τα 10 ευρώ να πάνε στον τάδε αδερφό, στην τάδε αδερφή. Αλλά σας παρακαλώ, αδέρφια, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι με έναν τρόπο πολύ πολύ τεχνιέντος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να σας κάνουν κοινωνούς των προβλημάτων τους και να σας βάλουν ένα βάρος προκειμένου να σας εξαναγκάσουν συναισθηματικά πιεζόμενους να συνεισφέρετε, να μην ενδίδετε, γιατί αυτό δεν είναι αυτό που λέει εδώ η Γραφή. Εδώ υπάρχει άλλου είδους επιδίωξη. Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν αγαθοί άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχουν κοτοπουλάκια για μάδημα. Ή δεν πρέπει να υπάρχουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι στη Γραφή υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Από τη μία μας λέει να βοηθάτε και να ελεείτε, και από την άλλη λέει ελεείτε κάμνοντες διάκριση. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού τα λέει όλα, ώστε να μην παρασυρθούμε από κάποιο συναίσθημα ή από κάποιο βάρος που κάποιος τεχνιέντος θα προσπαθήσει να μας το ρίξει, να μας το επιβάλλει, να μας πιέσει. Ή επίσης, ξέρεις, εγώ έχω ανάγκη να με βοηθήσεις, να με πας από εδώ, να με πας από εκεί, να μου ψωνίσεις εκείνο το άλλο, γιατί εγώ έχω αυτό το πρόβλημα εκείνο. Και το κάνουν αυτό, προσοχή και σε αυτό, προσοχή και σε αυτό, ούτε και αυτή είναι αδελφική συμπεριφορά. Δηλαδή, να βλέπω τους άλλους ως τους υπηρέτες μου και να έχω την απαίτηση ότι εκείνοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν αγάπη. Και εγώ οφείλω να είμαι εδώ για να αποδεικνύετε εσείς σε μένα ότι έχετε αγάπη. Όχι. Στην Εκκλησία κανένας δεν είναι πρέπον να βάζει βάρος στον άλλον με έναν τρόπο εκμεταλλευτικό και να τον κάνει δούλο του. Στην Εκκλησία του Χριστού ο καθένας από εμάς καλείται να υπηρετεί τον άλλον, όχι να απαιτεί ή με έναν έμεσο τρόπο να ασκεί ψυχολογική βία και να δίνει τύψεις και ενοχές προκειμένου να εξαναγκάσει τον άλλον να μου κάνει τα κέφια και να με πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Αμήν, αδέρφια μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος η συνείδησή μας να είναι ασθενής και τελικά να καταντήσουμε να βασανιζόμαστε μέσα στην Εκκλησία από πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μόνο και μόνο για να εκμεταλλεύονται και για να ταλαιπωρούν κάποιους άλλους. Θα μου πεις, γίνεται αυτό, μπορεί να συμβεί και αυτό. Είναι σύνηθες, δεν είναι σύνηθες, αλλά δεν είναι και αδύνατο να συμβεί. Τα λέμε όλα αυτά, ώστε εάν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο, να έχετε το νου σας, να έχουμε όλοι το νου μας, όλους τους αδερφούς μας και τις αδερφές μας θα προσπαθούμε να τους βοηθούμε, είναι υποχρέωση όλων μας, αλλά όχι όμως με έναν τρόπο εξαναγκαστικό. Και κυρίως μέσα στην Εκκλησία δεν βοηθούμε για να χαλάσουμε τη συνείδηση του άλλου και να δημιουργήσουμε ανθρώπους τεμπέληδες ή ανθρώπους ανεύθυνους, οι οποίοι η παρουσία τους ανάμεσά μας θα είναι μια παρουσία η οποία κατά κάποιο τρόπο θα εξωθεί όλους τους άλλους να τους κάνουν υπηρέτες τους. Όχι έτσι. Μη γέννητο. Δεν εννοεί εδώ αυτό ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει εδώ για αδελφούς, μιλάει για αδελφούς οι οποίοι περνάνε δύσκολα, αλλά είναι άνθρωποι ταπεινοί, αγωνίζονται σε αγιασμό, σε καθαρότητα, έχουν μια πορεία, δεν σκανδαλίζουν με τη συμπεριφορά τους, δεν προκαλούν, δεν δημιουργούν αναστάτωση. Μιλάμε για αδελφούς οι οποίοι δεν είναι τέλειοι, δεν είναι αλάνθαστοι, αλλά είναι όμως άνθρωποι ειλικρινείς, είναι αγωνιστές, προσπαθούν, παλεύουν, πέφτουν, σηκώνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αγωνιζόμενοι.
Αυτή είναι η γνήση και η αληθινή αδερφή. Αδερφός είναι αυτός ο οποίος μέσα στην εκκλησία υπηρετεί έστω κάνοντας κάτι πάρα πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ πολύ μικρό. Δεν έχει σημασία τι κάνει. Σημασία έχει ότι είναι ένα μέλος ενεργό. Υπηρετείται, αλλά υπηρετεί κιόλας. Έτσι δεν είναι? Υπηρετεί κιόλας. Πώς υπηρετεί? Κάνοντας ό,τι μπορεί. Αθόρυβα, ταπεινά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην το βλέπει ο Θεός και να μην έρχεται στην αντίληψη και της Εκκλησίας. Ξέρει η Εκκλησία, γιατί υπάρχει το Πνεύμα του Θεού που μαρτυρεί στις καρδιές μας, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν, ποιοι είναι εκείνοι που θα ήθελαν να υπηρετούν και δεν μπορούν να υπηρετούν και υπηρετούν ελάχιστα ή απειροελάχιστα, αλλά όμως βλέπεις τον πόθο τους, το ζήλο τους, την αγάπη τους, σαν να πάβουν με το βλέμμα τους, με το χαμόγελό τους, με τα λόγια τους, ακατάκριτα, ακατηγόρητα. Φαίνεται. Δόξα στον Θεό. Αυτή είναι η γνήση, αδελφοί. Και επαναλαμβάνω, ο αδελφός ο γνήσιος δεν είναι ότι είναι αλάνθαστος, αλλά είναι αγωνιζόμενος. Αγαπάει την Εκκλησία, προσπαθεί, βλέπει τα ελείποντα, αλλά θέλει να είναι μέσα, θέλει να υπηρετήσει, κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί κάνει. Λέει λοιπόν εδώ, για να επανέλθουμε, ότι όποιος έχει τον βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρεια, ότι έχει κάποια ανάγκη, είτε οικονομική είτε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, ότι στερείται κάποιων αναγκαίων πραγμάτων ή ότι είναι καταστενοχωρημένος, ότι είναι μεμονωμένος, ότι έχει μια θλίψη, ότι έχει κλειστεί στον εαυτόν του, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε μπορεί να έχει χρεια, και κλείσει τα σπλάγνα αυτού από αυτού, δηλαδή αδιαφορήσει για αυτό που άλλος περνάει, δεν συγκινηθεί καθόλου και κλείσει τα σπλάγνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Δεν μένει εν αυτό. Βλέπω ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα οικονομικό, προσωπικό, οικογενειακό, και αυτό τον έχει οδηγήσει είτε σε μια θλίψη είτε σε μια μοναξιά, σε μια κλεισούρα. Τι θα κάνω? Το να κλείσω τα σπλάγνα μου σημαίνει ας κάνει ό,τι θέλει. Σκορδοκαΐλα μου, δεν με νοιάζει. Ας πρόσεχε. Έλα μωρή τώρα, εντάξει, τα ξέρουμε, τον ξέρουμε αυτό να μην. Εάν λοιπόν κλείσει τα σπλάγνα του, δηλαδή πει ότι εγώ για αυτόν δεν ενδιαφέρομαι, λειτουργώ σαν να μην υπάρχει, είναι ανάμεσά μας, αλλά λειτουργώ σαν να μην υπάρχει. Πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Δεν μένει εν αυτό. Και αν η αγάπη του Θεού δεν μένει εν αυτό, σημαίνει ότι και ο ίδιος, μη γευόμενος στην αγάπη, άρα δεν αισθάνεται πρόσωπο αγαπόμενο, που σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου, αν δεν υπάρχουν ήδη, να υπάρξουν νεύρα, φοβίες, ανασφάλειες, που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις, όπου τελικά να κάνει ζημιά και στον εαυτό του και στους άλλους. 18. Τεκνία μου, μη αγαπών με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθειαν. Τεκνία μου, μιλάει με γλυκύτητα, με πατρική στοργή. Μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν. Δηλαδή, μη διαβεβαιώνουμε τον άλλον για πράγματα που η πραγματικότητα δεν επιβεβαιώνει, αλλά με έργο και αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αγαπάω τον άλλον ή αγαπάω τους αδελφούς μένοντας, όχι φεύγοντας, προσκαλώντας, όχι αποκλείοντας. Μη αγαπάμε λοιπόν με λόγο μόνον, αλλά με έργο και αλήθεια. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το οποίο λέμε να αποδεικνύεται, και αποδεικνύεται μόνον με το έμπρακτο ενδιαφέρον. Θα ανοίξω το σπίτι μου για όλους. Θα ανοίξω το σπίτι μου και για κατηδίαν αδερφούς, αλλά όχι μόνο για τους ίδιους, και για άλλους. Θα πάω μια εκδρομή με όλους. Μπορεί να χρειαστεί να πάω μια βόλτα και με κάποιους μεμονωμένα. Όχι όμως μόνο με τους ίδιους. Και με τους ίδιους και με άλλους και με άλλους, όλοι μαζί. Ή κι αν δεν γίνεται όλοι μαζί πρακτικά εκείνη τη στιγμή, θα συμπεριλαμβάνω κάθε φορά και διαφορετικούς. Γιατί η Εκκλησία είναι η οικογένειά μου και όλα τα αδέρφια της Εκκλησίας είναι αδέρφια μου, είναι μέλη της οικογένειάς μου. Βλέπω την Εκκλησία σαν οικογένειά μου. Αυτό είναι που περιμένει ο Κύριος να δει.
Εκεί κατεβαίνει η χάρις, εκεί ενεργεί το πνεύμα το Άγιον, εκεί γίνονται ωραία πράγματα. Τεκνία μου, μην αγαπώμεν λοιπόν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργο και αλήθεια. Στην πρακτική εκδήλωση της αγάπης απαντιόνται οι προσευχές και έρχεται παρησία για να ζητάμε, θα το δούμε παρακάτω, πράγματα από το Θεό και ο Θεός να απαντά και να ενεργεί. Και πάμε και στο 19. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας. Από το αν αγαπούμε όχι προφορικώς αλλά εμπράκτος. Και για να το πω πιο πρακτικά, θα καταλάβω εάν είμαι ή δεν είμαι από την αλήθεια μόνον εάν ο άλλος ομολογεί ότι όντως εγώ τον αγαπώ. Γιατί εγώ μπορεί να λέω ότι τον αγαπώ, εκείνος το ομολογεί. Εγώ μπορεί να λέω σε εσένα σ' αγαπώ, εσύ το ομολογείς ότι όντως έτσι είναι, όντως το εισπράττεις πρακτικά από μένα. Θα μου πεις, είναι κανένας από εμάς πλήρης αγάπης? Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πλήρης αγάπης μπορεί να μην είναι, αλλά το σημαντικό είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή να δίνουμε στον άλλον να καταλάβει ότι τον σκεφτόμαστε, ότι τον νοιαζόμαστε. Με ένα τηλέφωνο, με ένα μήνυμα, με μια εγκαρδία χειραψία. Ό,τι μπορούμε. Ελλειπείς είμαστε όλοι. Άλλο πράγμα να με ελλειπείς και να παλεύω να αυξηθώ. Και άλλο πράγμα να είμαι στεγνός και να μην ενδιαφέρομαι καθόλου γι' αυτό. Τελείως διαφορετικό, έτσι δεν είναι? Ο Κύριος άλλωστε δεν μας ζητάει τελειότητα, αλλά μας λέει κινηθείτε προς την τελειότητα. Ό,τι μπορούμε. Στην προσπάθεια αυτή, ο Κύριος δηλαδή βλέπει την προαίρεση. Όταν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο που προαιρείται προς μια τέτοια κατεύθυνση, τον βοηθάει. Του δίνει για να δώσει. Και μέσα από αυτό, μέσα από αυτό το δώσιμο, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Έρχεται η χάρη, έρχεται η ειρήνη. Καταλαβαίνει ότι είναι στα χέρια του Θεού. Φεύγει η ανασφάλεια εκεί. Φεύγουν οι φοβίες και οι αμφιβολίες. Τεκνία μου λοιπόν, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Εάν δεν αγαπάμε εμπράκτος, εάν δηλαδή δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνουμε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στη μέρημνά μας και τον άλλον, αυτή η πληροφορία δεν έρχεται. Θέλουμε πληροφορήσει τας καρδίας ημών ότι είμεθα εκ της αληθείας εκ τούτου. Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του πληροφορία ότι είναι εκ της αληθείας, ό,τι και να του συμβεί το αντέχει και το ξεπερνάει, επειδή είναι βέβαιος ότι είναι στα χέρια του Θεού. Και αυτή η βεβαιότητα δεν προέρχεται από τη χαρισματικότητά του, αλλά προέρχεται από το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει στη σκέψη του, στη μέρημνά του και στη φροντίδα του και τους αδελφούς. Πότε τον έλαν, πότε τον άλλον, πότε τον παράλλον. Και στο 20. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, πώς μας κατακρίνει η καρδία? Η καρδία μας κατακρίνει όταν διαβεβαιώνουμε κάποιον ότι τον αγαπάμε, αλλά αυτό δεν συνοδεύεται από τα ανάλογα έργα. Περιορίζεται μόνο στην προφορική διατύπωση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αγαπάει εμπράκτος, αλλά αγαπά προφορικώς, τότε η καρδιά του τον κατακρίνει. Και όταν η καρδιά του τον κατακρίνει, επειδή τον κατακρίνει, δεν έχει την παρησία, το θάρρος ή το κουράγιο να πάει να γονατίσει και να πίνει μισή, μια ώρα, μια μισή την προσευχή. Του φαίνεται αδύνατον ότι θα του μιλήσει ο Θεός. Και λέμε ότι του λείπει η πίστη. Τελικά δεν είναι ότι του λείπει απλά η πίστη. Του λείπει η πίστη γιατί του λείπει η αγάπη για τους άλλους. Δεν νοιάζεται για κανέναν ή νοιάζεται για κανέναν δύο μόνο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εδώ, όπως βλέπουμε, συνδέει την πληροφορία της αληθείας της καρδιάς και το αν κατακρίνεται ή όχι, όχι με το αν έχει χάρισμα ή αν έχει πολύ πίστη, αλλά με το αν έχει αγάπη. Γιατί αν ο άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού, επειδή
δίνει αγάπη στους άλλους, αυτό το πράγμα τον οικοδομεί και εκεί έρχεται και η πίστη. Γιατί λέει η αγάπη οικοδομεί, η γνώση σου ισχύει, η αγάπη οικοδομεί. Γεύομαι με την αγάπη του Θεού, οικοδομούμε. Πληρώναμε πνευμάγιο, μιλάω γλώσσες, γεύομαι με την αγάπη του Θεού, να πώς έρχεται η οικοδομή. Αμήν. Βλέπετε πώς συνδέονται όλα αυτά. Λέει λοιπόν ότι έτσι θα πληροφορήσουμε τις καρδιές μας έμπροσθεν αυτού. Είναι συχνά παρατηρημένο, αγαπητά μου αδέλφια, ότι πολλές φορές εκείνοι που ομιλούν περισσότερο για αγάπη και επιείκεια είναι και εκείνοι οι οποίοι κτυπούν αδυσόπιτα εκείνους που κατηγορούνται ότι δεν την έχουν. Να το επαναλάβω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Θεός να μας φυλάει. Αυτοί οι οποίοι κραδένουν ως σημαία την αγάπη και την επιείκεια είναι αυτοί που κτυπάνε περισσότερο με τα λόγια τους και με αυτόν τον τρόπο αντιφάσκουν σε αυτόν εκείνους που κατηγορούνται ότι δεν την έχουν. Και ανησυχώ πάρα πολύ όταν ακούω κηρύγματα κατά Φαρισαίων. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Μίλα για τον τελώνει καλύτερα. Και αν, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζεις να χτυπήσεις τον Φαρισαίο, τουλάχιστον στη φωτογραφία του Φαρισαίου βάλει το δικό σου το κεφάλι, για να είσαι ασφαλής. Αυτό είναι το καλύτερο. Εάν κάποιος πρόκειται να βάλει κατά Φαρισαίων, θα πρέπει να συμπεριλάβει τον εαυτό του μέσα σε αυτούς. Τότε είναι ασφαλής. Γιατί τότε, χτυπώντας τον εαυτό του, χτυπώντας το αυτάρεσκο εγώ, τότε εκεί πέρα θα βρει χάρη από τον Θεό. Είναι μαθήματα αυτά. Έχουμε κάνει λάθη, ίσως, πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι, στα θέματα αυτά. Είναι καλό να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Άνθρωποι είμαστε. Εισπολάπτεμεν άπαντες. Το θέμα είναι να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Όποιος διδάσκεται από τα λάθη του, τότε αυτός ευλογείται, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτός αποκτά το αναγκαίο ταπεινό φρόνημα. Ποιο είναι το ταπεινό φρόνημα? Το ταπεινό φρόνημα είναι η επίγνωση που έχει κάποιος για την αληθινή κατάσταση του εαυτού του. Γιατί καμιά φορά το χάρισμα μπορεί κάποιον να τον παρασύρει και να νομίσει ότι είναι έτσι όπως οι άλλοι τον βλέπουν επειδή έχει χάρισμα. Κάποιος που έχει χάρισμα σίγουρα στα μάτια των πολλών, και λογικό είναι αυτό να συμβαίνει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πνευματικός. Και όχι ότι δεν είναι, είναι. Αλλά δεν με συμφέρει εμένα να λέω ότι είμαι πνευματικός επειδή έχω χάρισμα πνευματικό. Γιατί σίγουρα κάθε πνευματικό χάρισμα έχει και ζητήματα μέσα του με τον εαυτό του. Έχει πάθη, έχει επιθυμίες τα οποία θα πρέπει να τα πολεμήσει. Εάν το χάρισμα τον αποκοιμήσει, γιατί δεν δόθηκε για να... Το χάρισμα δίνεται για να οικοδομεί την Εκκλησία, όχι να αποκοιμίζει, να αυτοδικαιώνει αυτούς που το έχουν. Τότε, εάν πέσει σε αυτή την παγίδα, έμπλεξε άσχημα. Ο Θεός να μας φυλάει. Εδώ όμως βλέπουμε ότι η αγάπη τελικά, μάλλον η πληροφορία στην καρδιά ότι είμαι από την αλήθεια, ότι είμαι όντως εκ της αληθείας, δεν προέρχεται από κανένα χάρισμα. Αλλά προέρχεται από το αν και κατά πόσο αγαπάω, δηλαδή ενδιαφέρομαι εμπράκτος για όλους τους αδελφούς. Ή κάνω ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί λέει στο 20 εδάφιο? Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Είπαμε λοιπόν ότι η καρδιά μας κατακρίνει όταν οι διαβεβαιώσεις μας περί αγάπης των άλλων περιορίζονται σε προφορικές διατυπώσεις και τίποτα άλλο παραπέρα. 21. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησίαν προς τον Θεόν. Να το λοιπόν. Τι σημαίνει παρησία προς τον Θεόν? Έχω το θάρρος, το καλώς εννοούμενο θάρρος, τη βεβαιότητα ότι θα γονατίσω και θα με ακούσει. Ότι θα γονατίσω και κάποια στιγμή θα μου οδηγήσει με τον α ή β τρόπο. Αυτή η παρησία υπάρχει γιατί η καρδιά δεν με κατακρίνει. Η καρδιά δεν με κατακρίνει όταν υπηρετεί τους άλλους. Όταν τους αγαπάει, όταν τους νοιάζεται, όταν τους φροντίζει. Άνοιξε το σπίτι σου για προσευχές. Υπηρέτησε μέσα στην εκκλησία, στην κουζίνα, στις τουαλέτες. Έξω από την κουζίνα, μέσα στην κουζίνα. Στα έδρανα. Μετέφερε αδερφούς. Κάνε ό,τι μπορείς.
Κάνε ό,τι μπορείς για τους αδερφούς. Σε αγάπη ο Θεός, από αυτή την αγάπη πάρε δύναμη και εξέφραζε και εσύ την αγάπη σου όσο μπορείς, κάνοντας απλά καθημερινά πράγματα. Δεν σου ζητάει να ανέβεις στο Σταυρό του Γολγοθά, άλλος ανέβηκε, ο Χριστός. Εμείς καλούμαστε, χάρη είναι εκείνου που ανέβηκε για εμάς στο Σταυρό του Γολγοθά, να κάνουμε μικρές καθημερινές θυσίες αγάπης για τα αδέρφια μας. Τότε έρχεται η Παρησία. Και όταν λέω Παρησία, εννοώ ακριβώς αυτό το απλό πράγμα. Ότι δηλαδή θα πάω και θα γονατίσω, γιατί ξέρω ότι η προσευχή δεν είναι για μένα ένας τόπος απρόσιτος, αλλά είναι ένα καταφύγιο φιλικό, ένα καταφύγιο θαλπορής. Η καρδιά το κάνει έτσι επειδή δεν με κατακρίνει. Ότι η Εκκλησία είναι το σπίτι μου. Γιατί είμαι μέλος οικογένειας του Χριστού. Η καρδιά το κάνει αυτό, γιατί δεν με κατακρίνει. Γιατί την Εκκλησία τη θεωρώ όλα μου τα αδέρφια, τα θεωρώ οικογένειά μου. Και στο 22, όταν έχουμε Παρησία, τι γίνεται? Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρ' αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράτωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Όταν λοιπόν η καρδιά δεν μας κατακρίνει, επειδή νοιαζόμαστε και φροντίζουμε πρακτικά για τα αδέρφια μας, τότε έρχεται μέσα η Παρησία. Η βεβαιότητα ότι ο Θεός μας δέχεται και ακούει την προσευχή μας. Και τότε, όταν αυτή η Παρησία υπάρχει, ό,τι αν ζητώμεν θέλωμεν λαμβάνει. Ό,τι αν ζητώμεν. Η λύση των προβλημάτων μας εδώ είναι. Αυτό το είδα. Ό,τι αν ζητώμεν θέλωμεν λαμβάνει. Γιατί άραγε? Επειδή έχουμε Παρησία. Γιατί έχουμε Παρησία? Επειδή έχουμε πολύ πίστη? Επειδή είμαστε αλάνθαστοι? Όχι. Επειδή αγαπάμε. Επειδή δεν έχουμε παιδιά και αποπαίδια μέσα στην Εκκλησία. Επειδή δεν έχουμε κολλητούς και κολλητές. Επειδή δεν καλώ μόνο τον έναν και όχι τον άλλον. Επειδή θέλω να είμαι με όλους μαζί. Πότε στον έναν, πότε στον άλλον, πότε στον άλλον. Επειδή νοιάζομαι, επειδή θέλω να υπηρετήσω, επειδή θέλω να βοηθήσω. Επειδή θέλω να συνδράμω στη δυσκολία του αδερφού. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν σου λέω ότι θα έχεις Παρησία επειδή θα προσευχηθείς 5 ώρες. Βέβαια, όσο πιο πολύ προσεύχεται κάποιος, τόσο πιο πολύ πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και γεμίζει με την αγάπη του Θεού, ώστε να υπηρετεί. Σαφέστατα αυτό. Η προσευχή, όσο πιο πολλές ώρες είναι προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο πιο αναγκαία καθίσταται. Αλλά εδώ όμως λέει συγκεκριμένα ότι είναι θέμα αγάπης. Είναι θέμα νιαξίματος για τον άλλον. Και αν με κάποιον έχεις κάποιο κόμπο, καλέσε τον στο σπίτι σου. Θα φύγει ο κόμπος. Μην έχεις αμφιβολία. Κανένας μας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τα θέματά μας. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερος, αλλά όλοι έχουμε τα θέματά μας. Το θέμα, αδέρφια, είναι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να μην σκανδαλιζόμαστε, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και κυρίως να βοηθούμε όσο το δυνατόν τα αδέλφια μας, να ερχόμαστε δίπλα τους, έστω με έναν λόγο αγάπης, έστω με την προσευχή μας, έστω με τη διάθεσή μας να νηστεύσουμε. Υπάρχουν απλοί καθημερινοί τρόποι, προκειμένου να έρχεται αυτή η Παρησία, ώστε ό,τι αν ζητώμεν, να λαμβάνομεν παρά αυτού, γιατί φυλάμε τις εντολές αυτού και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Τι σημαίνει φυλάτω τις εντολές του και πράττω τα αρεστά ενώπιον αυτού? Σημαίνει ότι όλα μου εδώ τα πρόσωπα που βλέπω είναι μέλη της οικογένειάς μου, ότι είναι αδέρφια μου και δεν θέλω να τα αποχωρίζομαι. Ότι για κάθε αδελφό και αδελφή θέλω να είμαι στη διάθεσή του όσο μπορώ, χωρίς να κρύβομαι ή να δικαιολογούμαι, ό,τι μπορώ να κάνω. Ότι στον κάθε αδελφό να του δείχνω το ενδιαφέρον μου, το ειλικρινές ενδιαφέρον μου και να είμαι στη διάθεσή του όσο είναι δυνατόν. Όσο είναι δυνατόν. Μέσα από αυτή την πρόθεση έρχεται η χάρις. Και όταν έρχεται η χάρις, έρχεται και η Παρησία. Και τότε, ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνουμε. Αυτό το εδάφιο έχουμε ανάγκη να το ζήσουμε. Ό,τι αν ζητώμεν να λαμβάνουμε. Κατά το θέλημα αυτού, ο Κύριος να ευλογεί.